Φίλες και φίλοι του Ιατρικού Συλλόγου της εκπομπής μας Υγιεινές Συζητήσεις και φίλοι του Top Channel, τρίτη βράδυ, να σας καλωσορίσω απόψε στην εκπομπή που, από ό,τι βλέπετε και γύρω, αλλά και από το σήμα της εκπομπής νωρίτερα, υπάρχει κάτι νέο. Άλλαξε η σκηνοθεσία. Και είναι, θα λέγε κανείς, ότι πρότιμα με αυτές τις συνθήκες άλλαξε και το κανάλι την αίθουσά του. Με αυτές τις συνθήκες είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά την καλοκαιρινή ραστόνη, που τις περισσότερες φορές είχαμε επαναλήψεις από τα προηγούμενα θέματα που αναπτύχθηκαν στο τραπέζι αυτό. Μια αρχή λοιπόν, ας την πούμε καινούρια, χωρίς να αλλάξει όμως τίποτα, οι υγιεινές συζητήσεις είναι οι υγιεινές συζητήσεις που επιμελείται ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης σε συνεργασία με το Top Channel. Βέβαια μπήκαμε στο φθινόπωρο και σήμερα νομίζω έχει ανάψει και τηλεθέρμανση στην Κοζάνη. Να αρχίσουμε λοιπόν αυτή την περίοδο, ας την πούμε καινούρια, και να σας παρουσιάσω τον απόψινο καλεσμένο, τον κύριο Σαραφίδη Πέτρο. Ο κύριος Σαραφίδης είναι χειρουργός ουρολόγος, γνωστός και μη εξαιρετέως στην πόλη της Κοζάνης και όχι μόνο. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου κατ' επανάληψη και τώρα Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ναι. Αρκετές φορές μπήκες Πρόεδρος, νομίζω. Δυστυχώς, ναι. Και εφόσον μιλάμε με ουρολόγο, καταλαβαίνετε ότι το θέμα μας αφορά περισσότερο τον ανδρικό πληθυσμό. Όχι ότι ο ουρολόγος δεν ασχολείται και με τη γυναίκα, αλλά τα περισσότερα θέματα αφορούν τον άντρα και ειδικά το απόψινό αφορά μόνο τον άντρα. Απέναντι φίλοι μου, αν θέλετε καθίστε μόνοι σας, αν θέλετε καθίστε με τους συντρόφους σας. Μιλάμε για την στιτική λειτουργία και κατ' επέκταση τη στιτική δυσλειτουργία. Ό,τι λειτουργεί πολλές φορές δεν λειτουργεί και καλά. Πολύ σωστά. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα για ένα πρόβλημα ανδρικό, όπως είπα νωρίτερα, που απασχολεί τον άνδρα από τη στιγμή που θα καταλάβει ότι είναι άνδρας, ακόμα από εκείνη την ηλικία τη μικρή, μέχρι και που θα πεθάνει. Έτσι νομίζω. Εγώ αδικό? Πολύ σωστά. Ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλές φορές, εγώ θα πω, βάναυσα. Τα άτομα τα οποία έχουν μια δυσλειτουργία στιτική, τους βασανίζει άσχημα, γιατί δυστυχώς ο ανδρικός πληθυσμός θεωρεί μέσα στην ευτυχία του, μέσα στην ποιότητα ζωής του, βασικό παράγοντα παίζει το σεξ και η στήση. Είπα δυστυχώς, γιατί πολύ ψέμα πέφτει στην ιστορία και πολύ παραμύθι, θα έλεγα, να το πω έτσι. Κακώς πληροφορημένος είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός όσον αφορά τη λειτουργία αυτή. Και η συζήτηση που γίνεται ακόμα και στο καφενείο που γίνεται και έξω που γίνεται και ειδικά τα ανέκδοτα που λέμε κάθε, τα ανέκδοτα όλα γύρω είναι. Υπάρχει υπερβολή. Και ειδικά το παιδάκι των 12, 14, 15, 18 χρονών, 20 χρονών, το επηρεάζει αρνητικά. Δηλαδή, ενώ είναι σε φυσιολογική κατάσταση, με το αυτά που ακούει απ' έξω και αυτό που γίνεται συζήτηση απ' έξω, νιώθει ότι δεν είναι αυτό που πρέπει, με αποτέλεσμα αυτό να τον κάνει να νιώθει υποτιμητικά και να αρχίσει να νιώθει ανασφάλειες, μ' ό,τι αυτό
στη συνέχεια σημαίνει που μπαίνει και στα χωράφια τα δικά. Λοιπόν, κύριε Σαραφίδη, να πω, έκανα την εισαγωγή αυτή, να μπούμε στο θέμα λοιπόν. Ένα σοβαρότατο θέμα και είπα, απασχολεί για τον βάλλοντα εισαγωγικών βάναυσα τον ανδρικό πληθυσμό, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, να εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα στους ακροατές μας που είναι απόψε μαζί μας, ούτως ώστε να υπάρχει μια σωστή, σωστότατη πληροφόρηση, πέρα από υπερβολές που σε αυτό το τραπέζι των υγιεινών συζητήσεων του ιατρικού συλλόγου δεν χωράνε υπερβολές, είναι ό,τι λέγεται, είναι μόνον αυτό που υπάρχει, αυτή που είναι η αλήθεια, χωρίς τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να πούμε τι είναι αυτή η αισθητική, όταν λέμε αισθητική, λειτουργία και δυσλειτουργία. Πολύ τι εννοούμε με αυτό και πώς το ερμηνεύουμε. Πολύ σωστά κάνατε αυτή την εισαγωγή, κύριε Ταρατσίδη, γιατί η αισθητική δυσλειτουργία επηρεάζει την ψυχοσωματική υγεία και των ανδρών αλλά και των συζύγων και των συντρόφων τους. Επομένως, έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο μέρος των ανδρών με προβλήματα τέτοια. Δεν υπάρχει βλάβη καθόλου και είναι μόνο ο ψυχολογικός παράγων που σε επηρεάζει. Όπως θα δούμε περαιτέρω, ναι. Ας πούμε λοιπόν τι είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Αισθητική δυσλειτουργία είναι η συνεχής η περιοδική αδυναμία επίτευξης ή και διατήρησης της στήσης για να έχουμε μια πετυχημένη σεξουαλική επαφή. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα και όχι με γενικές σεξουαλικές δυσλειτουργίες, δηλαδή με την ερωτική επιθυμία, με τον οργασμό, με συνδυασμό κλπ. Θα ασχοληθούμε μόνο με την δυνατότητα προστήσης. Παλαιότερα αυτά που λέγαμε ικανότητα ή ανικανότητα χοντρικά, σήμερα ο όρος έχει καταργηθεί και μιλάμε για αισθητική δυσλειτουργία. Επομένως αυτός είναι ο ορισμός και να δούμε το θέμα μας περαιτέρω. Είναι μια σύγχρονη και συχνή πάθηση. Δηλαδή δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την απελευθέρωση και την ενημέρωση του κόσμου, θα δούμε ότι η πάθηση είναι βέβαια πιο συχνή στις μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορούμε να δούμε λοιπόν το slide εδώ πόσο συχνή είναι η πάθηση. Κάτω από το 40 στις νεαρές ηλικίες είναι 1 στους 20, ανάμεσα στα 40 και 60 είναι 1 στους 10, πάνω από τα 60 1 στους 5 και στη μεγάλη ηλικία πάνω από τα 75 βλέπετε 1 στους 2 πάσχει από σοβαρή αισθητική δυσλειτουργία. Αν το δούμε σε νούμερα θα δούμε ότι 500.000 άνδρες στην Ελλάδα πάσχουν από αισθητική δυσλειτουργία και αν το δούμε παγκόσμια έχουμε νούμερα που μας τρομάζουν, δηλαδή φτάνουμε στα 400 με 500 εκατομμύρια, ο αριθμός δεν είναι ακριβής, αλλά είναι περίπου κοντά στην πραγματικότητα. Όταν είτε εκεί έχετε, για να δούμε πάλι την εικόνα. Ναι. Χριστό. Ναι. Κάτω από 40 είναι ένας προς 20, έτσι. Ένας προς 20 και αυτό δεν είναι λίγο. 40 με 60 είναι ένας προς 10. Ναι. Σημαίνει 10%, 10% του πληθυσμού, που αυτό τελικά γίνεται 50% αργότερα. Και το κακό είναι το εξής, ότι παλιότερα δεν υπήρχε και βοήθεια για δύο λόγους. Και η επιστήμη νομίζω δεν είχε προχωρήσει τόσο, αλλά υπήρχε και το ταμπού, το πού θα πάμε και πώς θα το συζητήσουμε, και αυτοί οι άνθρωποι μέναν αβοήθητοι. Σήμερα νομίζω ότι θα το πάμε στη συνέχεια, νομίζω ότι μπορεί να βοηθηθεί ο καθένας. Έτσι, υπάρχουν πολλές λύσεις. Για να μην υποφέρει. Υπάρχουν πολλές λύσεις, ναι, βεβαίως. Πάμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λοιπόν. Και συχνότητα. Είπαμε τη συχνότητα. Να πούμε λίγο για το μηχανισμό της αυτής. Είναι τα αίτια πρώτα. Να πούμε ποια είναι τα αίτια. Ναι. Που είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, κάποτε θεωρούσαμε ότι η αισθητική δυσλειτουργία είναι κυρίως ψυχογενής. Πριν από 20 χρόνια τα ρίχναμε όλα στο κομμάτι αυτό και θεωρούσαμε ότι το 80% είναι η αιτία ψυχογενής και 20% οργανικά τα αιτία. Ναι. Σήμερα χοντρικά έχουν τελείως αντιστραφεί όροι. Δηλαδή, βρήκαμε σε 80% περίπου των περιπτώσεων ότι οφείλεται σε οργανικά αιτία και θα τα δούμε αυτά ποια είναι, και ένα 20% είναι τα ψυχογενή αιτία. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί βρίσκουμε πιο καλές λύσεις. Σήμερα βρίσκουμε τις βλάβες πιο εύκολα. Έτσι. Πολύ σωστά. Υπάρχει τεχνολογία, ιατρική τεχνολογία,
που πιο εύκολα εντοπίζει προβλήματα τα οποία που δεν μπορούσε να τα δει κανείς παλιότερα. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αίτια. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, και αυτό στις τάξεις του 70% είναι αγγειακά. Έχουμε ένα ποσοστό 10% τα χειρουργικά, 10% οφείλεται σε φάρμακα, θα μιλήσουμε ποια είναι αυτά, 5% σε νευρολογικά, 4% σε ορμονικά και 1% σε κακώσεις. Έτσι. Αφήνουμε, όπως είπαμε, τα ψυχογενή αίτια, τα οποία είναι και δικά σας θέματα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα, το άγχος της επίδοσης, η ανταπόκριση στη σύντροφο, όταν υπάρχουν ενοχές, όταν δεν υπάρχει χρόνος, έτσι, τα προβλήματα που επιφορτίζεται ο άντρας, και σύν το ότι ο άντρας πρέπει θεωρητικά να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος, που δεν είναι, είναι και αυτός άνθρωπος και δεν έχει πάντοτε τη δυνατότητα να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος. Ναι, θέλατε να πει. Λίγο για το μηχανισμό, θα ήθελα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλήσαμε για αίτια κακώσεις, χειρουργικά, αίτια... Βεβαίως. Λάβες, ναι. Άλλες. Να μιλήσουμε για το μηχανισμό. Εσπίση πώς γίνεται η χειρουργία. Ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Έχετε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Εκείνο που ήθελα να δείξω πρώτα, για να βλέπουν οι τηλεθεατές μας δύο κουβέντες από την ανατομία. Λίγο την ανατομία. Ναι, βεβαίως. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, το αντρικό μόριο ενός άντρα με τον όρχη και με την κύστη και τον προστάτη, την πίελο. Έχουμε διατομή του πέους στα επιμήκη και την εγκάρσια διατομή, όπου διακρίνονται τα σειραγκώδη σώματα της ουρήθρας και το σπονγκιώδες σώμα, τα σειραγκώδη σώματα του πέους και το σπονγκιώδες σώμα της ουρήθρας. Εδώ έχουμε πάλι άλλη μία διατομή, όπου φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά πώς είναι ακριβώς το πέος. Πάμε παρακάτω σε αυτή την εικόνα, που φαίνονται και οι αρτηρίες, οι φλέβες και η νεύρωση. Δηλαδή, όπως φαίνεται, έχουμε τις επιπολείς και τις εντοβάθιες αρτηρίες, που είναι κλάδι της εσωεδιοικής. Έτσι, έχουμε και τα νεύρα που είναι σε αυτό το σημείο, φαίνονται πώς γίνεται η διάχυση των νευρών, που είναι η νεύρωση από το σωματικό και το αυτόνομο, συμπαθητικό, παρασυμπαθητικό. Να πάμε στους πυρήνες του όνουφ, που είναι στη Ι2. Δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο με τέτοιες λεπτομέρειες, απλά το πυελικό πλέγμα που είναι υπεύθυνο, όπως τα ξέρετε κι εσείς σαν νευρολόγος πολύ καλύτερα. Και βεβαίως οι περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν είναι ο πρόσθετος κροταφικός λοβός, ο παρακυλιακός πυρήνας του υποθαλάμου και ένας πυρήνας στον προμήκη και η φαιά ουσία του μεσεγκεφάλου. Θεωρούνται οι περιοχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για το ερέθισμα που γίνεται το κεντρικό. Εντάξει, τώρα, τι γίνεται λοιπόν με το μηχανισμό της στήσης. Πάμε να δείξουμε. Με την έναρξη λοιπόν της σεξουαλικής διέγερσης, που γίνεται με κεντρικά και περιφερειακά μονοπάτια, αυτό που είπα προηγουμένως, τα κεντρικά είναι η διέγερση του εγκεφάλου, τα περιφερικά είναι όταν έχουμε κάποιες επαφές στο γεννητικό όργανο, τότε τι γίνεται. Διεγείρονται οι παρασυμπαθητικές ίνες στην ιερή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, προκαλούν χάλαση στον τόνο των λίων μυϊκών ινών, στα αρτηρίδια των σειραγκωδών σωμάτων. Είναι συνεχεία... μια ιδιαιτερότητα του ανδρικού μωρίου τα σειραγκώδη σώματα. Βεβαίως. Να σκεφτούμε το ανδρικό μόριο, όπως έδειξα και προηγουμένως, ναι, ότι είναι στην ουσία δύο σωλήνες, δύο σφουγγάρια που γεμίζουν με αίμα και αδειάζουν. Όταν γεμίζουν έχουμε τη στήση και όταν αδειάζουμε έχουμε τη χάλαση. Αυξάνεται λοιπόν η ροή... Άρα με κυκλοφορία αίματος. Άρα κυκλοφορία αίματος. Άρα είναι... έχουμε να κάνουμε... Για να πούμε στην Αγία τη δυσκολία όταν υπάρχει κακή αιμάτωση... Πολύ σωστά. Γι' αυτό και είπαμε τα αγγειακά είναι τα πιο σπουδαία αίτια και σήμερα υπάρχουν και λύσεις, θα τις συζητήσουμε ακριβώς. Αυξάνεται λοιπόν η ροή του αίματος στο πέος και έτσι διογκώνεται. Τι γίνεται όμως με τα φλεβίδια, γιατί πρέπει το αίμα να παραμείνει μέσα. Τα φλεβίδια συμπιέζονται στον εινώδη χιτώνα, παγιδεύεται το αίμα και έτσι παραμένει μέσα στο πέος και έχουμε τη στήση. Για να γίνει χάλαση θα συσπαστούν οι λίες μυϊκές ίνες και όταν συσπώνται σταματάει, μειώνεται το αίμα το οποίο βγαίνει στα σειραγκώδη σώματα, απάγεται το αίμα από το φλεβικό δίκτυο, με συνέπεια να έχουμε τη χάλαση. Ναι.
Έτσι, αυτός είναι η φυσιολογία, η παθοφυσιολογία της στήσης. Υπάρχει και η παθοφυσιολογία σε κυταρικό επίπεδο, θα πούμε δύο κουβέντες αργότερα, όταν θα συζητήσουμε για τα φάρμακα. Επομένως, αυτά για να ξέρουμε πώς γίνεται η στήση και να μιλήσουμε, αφού ξεκινήσαμε για τις αιτίες και είπαμε ότι οι κυριότερες είναι οι οργανικές αιτίες. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τα οργανικά αίτια. Άρα, ναι. Ότι είναι οι καρδιολογικές παθήσεις, έτσι, η απόφραξη των αγγείων. Οποιαδήποτε λοιπόν βλάβη υπάρξει, είτε στην κυκλοφορία, είτε στον ιστό, είτε στα νεύρα που περιβάλλουν, αυτό θα φέρει μια δυσλειτουργία. Οπωσδήποτε. Επομένως, πάντα πάμε τώρα στα οργανικά αίτια, όπως είδε νωρίτερα. Αυτό που είπατε είναι πολύ σπουδαίο και είναι σημαντικό αυτό που θα πω τώρα και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς επειδή είναι ένα αγγειακό πρόβλημα και επειδή τα αγγεία του πέους είναι τα πιο μικρά, πολλές φορές έχουμε εκδήλωση προβλήματος στην καρδιά που δεν φαίνεται από εκεί, αλλά εκδηλώνεται με μια αισθητική δυσλειτουργία. Οποιοδήποτε πρόβλημα στο σώμα του ανθρώπου δυσκολέψει την κυκλοφορία και σε άλλα όργανα, ένα από αυτά θα είναι και... Σαφώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες που έχουμε κάνει, όταν υπάρχει αισθητική δυσλειτουργία χωρίς κάποιο άλλο αίτιο, αλλά είναι το αγγειακό αυτό, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μέσα σε 3 χρόνια ο ασθενής αυτός να αναπτύξει στεφανία νόσου. Ναι. Επομένως, έχουμε καθήκον, και αυτό το κάνουμε, τον παραπέμπουμε στον καρδιολόγο. Ναι. Πρέπει λοιπόν να προσέχουν οι άνδρες οι οποίοι δεν έχουν... Ναι, ανάτομα με καρδιά και ανεπάρκεια. Ναι. Φυσικά θα υπάρχει ανεπάρκεια. Ναι, σαφώς. Στην κυκλοφορία. Και όχι, υπάρχει περίπτωση μια στεφανία νόσος να εκδηλωθεί πρώτα με την αισθητική δυσλειτουργία και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που φτάνει το 1, 2, 3 χρόνια να παρουσιαστεί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέω. Είπατε νωρίτερα τα αγγεία του είναι ευαίσθητα. Ναι, πολύ μικρά και ευαίσθητα. Και σαν πρώτο σημάδι. Ακριβώς. Μάλιστα, νομίζω κάπου είχα διαβάσει ότι από τα πρώτα σημάδια ότι κάποιο άτομο πάσχει από αρτηριοσκλήρυνση, το που λέμε αθεροσκλήρωση, από τα πρώτα του σημάδια είναι η δυσκολία, η αισθητική αυτή η λειτουργία του. Δυσκολία στη δυνατή. Πολύ σωστά. Δηλαδή, σου δίνει ένα μήνυμα από εκεί, όχι μονάχα, δηλαδή να το προσέξει. Δεν το προσέξει μονάχα για αυτή καθεαυτή την... Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη αισθητική δυσλειτουργία, ναι. Το προσέξει για τη γενικότερη κατάσταση, ναι. Και ιδίως στην καρδιά να προσέξουμε. Επομένως, χρειάζεται πολλές φορές να στέλνουμε τον ασθενή στον καρδιολόγο. Πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα, πριν εκδηλωθούν λοιπόν τα συμπτώματα, τα άλλα, είτε της καρδιάς είτε του εγκεφάλου, μπορεί να εκδηλωθεί η αισθητική δυσλειτουργία και να είναι το καμπανάκι ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ναι. Άρα, όταν αρχίσει αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, εσείς οι ουρολόγοι, πρέπει να βλέπετε γενικότερο το θέμα. Βεβαίως. Ναι, με αισθητική δυσλειτουργία υπάρχει, τη βλέπω, την ελέγχετε με τα όργανα τα οποία είπαμε ότι έχετε κλπ. Από εκεί και πέρα και η σύσταση είναι, πηγαίνετε. Επομένως, αυτά τα άτομα με ταμπού, το να μην πάω στον γιατρό και να του πω, μπορεί τελικά να χάσουν μια ευκαιρία να προλάβουν κάτι σοβαρότερο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα που το λέμε τώρα και πρέπει να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Να προλάβουν κάτι την καρδιά μου. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Και ας μην μπορώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις αιτίες. Έτσι. Έχουμε τα οργανικά αίτια που είπαμε, οι καρδιολογικές παθήσεις, απόφραξη των αγγείων, το συζητήσαμε τώρα, η χοληστερίνη, η υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης. Είναι τα κυριότερα αίτια, όπως ξέρουμε. Ο ζαχαρώδης διαβήτης, και πάλι εδώ έχουμε συμμετοχή των αγγείων, γιατί εκτός από τα νεύρα ο διαβήτης σκοτώνει και τα αγγεία. Λοιπόν, στα χειρουργικά αίτια έχουμε τις επεμβάσεις που γίνονται στην πίελο, στο έντερο, στην οροδόχο, κύστη. Να πω κάτι, να διακόψω λίγο. Ναι, βεβαίως. Επειδή και η ειδικότητά μου σαν νευρολόγος με τα εγκεφαλικά επεισόδια και με τις υπερτάσεις. Είπατε νωρίτερα, η υπέρταση είναι ένας οργανικός παράγων της λειτουργίας.
Η υπέρταση προϋποθέτει ότι παίρνει και φάρμακα ο άλλος αντιυπερτασικά, τα οποία τα περισσότερα από αυτά, σε περισσότερα από αυτά υπάρχει μια δυσλειτουργία. Βεβαίως. Στη στήση. Βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα διαλέγεις κατά πόσο να αφήνω την πίεσή μου να πάει προς τα πάνω, έτσι, για να μπορώ να κάνω σεξ και ή θα προτιμήσω να πάρω το φάρμακο και να κάτσω προς τα πίσω. Έτσι, πολύ σωστά. Να πω και κάτι τώρα, θυμήθηκα, είχα ένα φίλο. Για μια στιγμή ήρθε στο γιατρείο, μου λέει κάτι. Είχε ζαλάδες, πόνο κεφάλους, μου κάνει και προβλήματα. Οπότε ψάχνοντας τον εκεί, βλέπω με ψηλή πίεση. Γύρω στο 17. Λέω, γιατί, τι συμβαίνει. Είσαι υπερτασικός. Δεν μου είχε πει ότι είναι υπερτασικός. Δεν μου λέει, φάρμακα παίρνεις. Όχι. Γιατί, να ξέρεις, τα έκοψα. Δεν ήταν, ήταν γύρω στα 50-52 ήταν. Τα έκοψα, λέει, γιατί με δυσκολεύανε στο... Ναι, αλλά του λέω αυτό το 17-18, φίλε, που θα πάει. Διακομωδείται πολλές φορές η κατάσταση, αλλά διακομωδείται επειδή έχει σχέση με αυτό το ανδρικό μόριο, είπαμε, που υπάρχουν ταμπού και υπάρχουν όλα τα ανέκδοτα πάνω σε αυτό και όλες, όλοι οι σχολιασμοί, οι δεικτικοί σχολιασμοί πάνω σε αυτό, και αφήνουν το άτομο να φύγει προς τα έξω, να μην ασχοληθεί τόσο πολύ με το αυτό και μπορεί, είπαμε, να χάσει κάτι σοβαρότερο. Μια ευκαιρία και να πάθει κάτι σοβαρότερο. Ωραία. Σας διέκοψα. Δεν πειράζει. Συνέχεια. Είναι επικοδομητική η συζήτηση ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε στα χειρουργικά αίτια που έχουμε τις επεμβάσεις που κάνουμε πολλές φορές εμείς οι ουρολόγοι, αλλά και όχι μόνο. Η γενική χειρουργή, είτε εντέρου, είτε να αφαιρεθεί μια ουροδόχος κύστη ριζικά, είτε να γίνει κυρίως τώρα με τον καρκίνο του προστάτη που έχουμε τη ριζική προστατεκτομή, τα αγκιονευρώδη δεμάτια του Γόλς, τα οποία μπορεί να κοπούν και να έχουμε θέμα στήσης. Βέβαια, σήμερα με τις λαπαροσκοπικές και τις καινούργιες επεμβάσεις έχουν πέσει τα ποσοστά αυτά, αλλά δεν πάβουν να παραμένουν. Έχω βάλει εδώ πιο κάτω και την νόσο το πυρονί. Είναι μια σπάνια ασθένεια όπου το πέος στραβώνει, δηλαδή αναπτύσσει ουλώδη ιστό στη ραχιαία επιφάνεια και έχει κλείσει και την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Πολλές φορές, δηλαδή, μια διόγκωση του προστάτη μπορεί να εκδηλωθεί με μια στιτική δυσλειτουργία. Τώρα, βέβαια, σε ηλικίες πάνω από 65-70, ο προστάτης, νομίζω, πρωτοστατεί. Πρωτοστατεί, όντως. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πρωτοστατεί, θα το πούμε έτσι, παραφράζω. Και στη συμπτωματολογία και στο πρόβλημα, αλλά και ένας βασικός παράγων για την θετική δυσλειτουργία, νομίζω ότι... Ωραία. Βέβαια, σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν λίγο πολύ και τα άλλα. Πολλές, ναι. Γερνάει το άτομο, παρόλο που τώρα φτάσαμε το μέσο όρο ζωής γύρω στο 80, 80 είναι στον άντρα, 82, 83 είναι στις γυναίκες. Πριν από μια δεκαετία ήμασταν στο 70. Και τώρα, βέβαια, έχουμε και πληθυσμό τέταρτης ηλικίας, μετά τα 85, τέταρτης ηλικίας, που ήταν σπάνιο. Επειδή τυχαίνει λόγω ειδικότητος να ασχολούμαι με άτομα υπερήλικα, τα εγκεφαλικά τους, τις άνοιες, άτομα μεγάλα, πάνω από 85-90, παίρνοντας ιστορικό, βλέπουμε το εξής, ότι η σεξουαλική ζωή τους ήταν καλή. Α, ναι. Μέχρι αργά. Που ερχόμαστε στο άλλο και λέμε, δεν είχε προβλήματα, γι' αυτό μεγάλωσε. Περισσότεροι περνάνε τα 85, φτάνουν 90 και λοιπά, δεν θα δεις ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, ούτε κάπνισμα. Δεν θα δεις εκεί. Και ζάχαρο φυσικά. Γι' αυτό και κρατάνε σε αυτές τις ηλικίες. Και σεξουαλική ζωή καλούτσικη. Mm-hmm. Που ερχόμαστε σε εκείνο και νωρίτερα που είπαμε ότι είναι ένα μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, καμπανάκι όπως είπατε. Και τον βλέπεις, ενώ πάει καλά αυτός και τα άλλα τα όργανά του, η κυκλοφορία του ήταν καλή. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Να συνεχίσουμε.
Πάμε πάλι εδώ στη δική σας περιοχή, στα φάρμακα. Όπως είπατε προηγουμένως, τα αντιπερταστικά ξεκινάω από κάτω προς τα πάνω. Έτσι, τα διουρητικά, οι θιαζίδες, οι οποίες ενοχοποιούνται πάρα πολύ. Τα αντισταμινικά, αντικαταθλιπτικά, SSRI αγωνιστές. Και τα αντιψυχωσικά, τα αφήνω να τα σχολιάσετε εσείς, γιατί είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν, επομένως. Λόγω ειδικότητας θα κάνω σχολιασμό και εδώ. Τι να κάνουμε αυτά τα παιδιά. Τα αντιψυχωτικά φάρμακα, βλέπετε, και τα αντικαταθλιπτικά. Ειδικά τα αντιψυχωτικά. Είναι σε παιδιά νέα. Ψυχώσεις συνήθως, ηλικία εμφάνισης είναι 20, 22, 25, 30. Σπάνια πάμε παραπάνω. Τα δίνεις αυτά τα παιδιά αντιψυχωτικά φάρμακα αναγκαστικά. Και δυσκολεύεται πολύ στη σεξουαλική του ζωή. Αυτό το σκοτώνει. Γι' αυτό είπα, βάναυσα υποφέρουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα στη θεραπεία μας, είναι και γίνεται στην ψυχοθεραπεία και στη συζήτηση υποστηρικτική που γίνεται με αυτά τα παιδιά, συζητάμε και αυτό το πρόβλημα να μην τους επηρεάσει. Δηλαδή, εκείνο που του λες, αγόρι μου, όπως πας το πόδι σου και βάζεις ένα γύψο, δεν περπατάς καλά. Δεν μπορεί να περπατήσεις, δεν μπορείς να τρέξεις. Για την ψύχωση σου αυτή, έχεις πάει στη ψυχή σου. Λοιπόν, σου δίνουμε μια θεραπεία. Δυστυχώς έχει αυτές τις παρενέργειες. Είναι ο γύψος που φοράς για να συμμαζευτεί, να κολλήσει αυτό το πράγμα. Μην λοιπόν επηρεάζεις σήμερα τουλάχιστον τον σεξουαλικό παράγοντα που είπαμε είναι βασικός για τη ζωή του άντρα. Είναι, θα λέγαμε, τρελό πράγμα, δηλαδή σε πολλά άτομα. Λέει, το έχεις, εγώ άμα δεν μπορώ, δεν ζω. Του λέμε λοιπόν, κρατήσου, δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι. Για ένα διάστημα που παίρνεις τα φάρμακα αυτά, δεν θα μπορείς να είσαι καλός. Όχι ότι αποκλείεται να είναι, μπορεί να, αλλά δεν είναι στην απόδοση που θέλει. Λοιπόν, και του λες, κάνε μια υπομονή, δυστυχώς. Πολλοί δεν το δέχονται, δηλαδή. Δεν θέλουν να το ξεπεράσουν, δεν θέλουν να το αποδεχθούν αυτό το πράγμα και υποφέρουν αυτά τα παιδιά. Προσπαθούμε βέβαια, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Το φάρμακο αυτό δυστυχώς έχει τέτοια παρενέργεια. Τι να κάνω. Έτσι. Όπως έχει το αντιπερταστικό που είπαμε νωρίτερα, έτσι, ναι, ναι. Β-blocker. Ναι. Ειδικά το αντιπερταστικό. Τα παλιά τη β-blockers, οι προπρανολόλοι, ενοχοποιούνται. Βέβαια τα καινούρια. Οι καινούργια γενιές έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στα νευρολογικά αίτια, να δούμε και εδώ τι γίνεται. Έχουμε έτσι τις κακώσεις του νοτιαίου μυελού, την νόσο του Πάρκινσον, πολλαπλή σκλήρυνση, άφησα τα εγκεφαλικά και τους όγκους του εγκεφάλου, τα οποία δεν έβαλα εδώ μέσα. Νομίζω είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε. Πάμε στα ορμονικά, εκτός αν θέλετε κάτι να πείτε, επειδή πάλι άπτεται της ειδικότητάς σας. Για την Πάρκινσον ή για την πολλαπλή σκλήρυνση. Πάρκινσον υπάρχει πλάβη, εγκεφαλική, έτσι. Στα βασικά γάγκλια. Τα μηνύματα που φεύγουν από εκεί και το αυτό, η αλντόπα που είναι σε... Μεταβιβαστική ουσία. Αυτά επηρεάζουν. Ναι. Σκλήρυνση κατά πλάκα, πολλαπλή σκλήρυνση, επηρεάζει, είπατε νωρίτερα, με τα νεύρα, τα νευράκια, αν το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, μην κουράζεται και ο κόσμος, βεβαίως. Υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία αυτή, διότι αυτή γίνεται και μέσα από τον εγκέφαλο, γίνεται έτσι, ο ερεθισμός, το μάτι. Βεβαίως. Το μάτι βλέπει, πάει στο αυτό, πάει προς τα εκεί, από εκεί ο ερεθισμός έρχεται προς τα πάνω και γίνεται. Ναι. Αυτή είναι, ας το πούμε, χοντρά η λειτουργία. Λοιπόν, όταν και κάπου διακόπτονται αυτά τα πράγματα, είτε από βλάβη του εγκεφάλου, είτε από των νεύρων, των περιφερικών νεύρων, του νοτιού μυελού που είπατε νωρίτερα, όταν αυτό το πράγμα κόβεται, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, η συνέχεια αυτή δεν μπορεί να υπάρξει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ορμονικά αίτια πολλές φορές, δηλαδή όταν έχουμε ένα υπογοναδισμό, όταν έχουμε μια υπερπρολακτινεμία, όταν έχουμε παθήσεις του θυροειδούς, είτε υπέρ, που συνδυάζεται με μειωμένη ερωτική επιθυμία, είτε υπό, θυροειδισμό, που συνδυάζεται με χαμηλή τεστοστερόνη και με αυξημένη προλακτίνη, και γενικά όταν έχουμε χαμηλή τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη βεβαίως ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική ορμόνη για την λειτουργία του άνδρα. Έτσι. Ωραία. Τώρα, μπορούμε νομίζω να μπούμε στη διάγνωση. Πώς κάνουμε τη διάγνωση, να πούμε, θέλετε κάτι άλλο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Εντάξει, ωραία, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ο Χρήστος Μαργαρέτης περιμένει να κάνει ένα διάλειμμα, είναι η ώρα του διαλύματος. Βεβαίως, βεβαίως. Το διάλειμμα του χρειάζεται ο σταθμός. Ναι. Οπότε, εντάξει, συμφωνούμε. Θα κάτσουμε κι εμείς να περιμένουμε να τελειώσει το διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι, θα περιμένετε κι εσείς. Αλλά να σας πω ότι αν εισταξατε μπορείτε να κοιμηθείτε. Και αύριο το μεσημέρι στις μία η ώρα, ναι Χριστό, ή μία μισή. Μία ναι. Έχει επανάληψη, που οπότε μπορείτε να δείτε την εκπομπή από την αρχή και με την ησυχία σου το μεσημέρι. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Δεύτερο μέρος της απόψινής συζήτησης, αγαπητοί φίλοι, να θυμίσω ότι μιλάμε απόψε για την αισθητική δυσλειτουργία, ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον ανδρικό πληθυσμό. Στο τραπέζι μαζί μας είναι ο κύριος Σαραφίδης Πέτρος, χειρουργός ουρολόγος. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για το, μάλλον θα λέγα ότι ο κύριος Σαραφίδης περισσότερο έκανα κάποιες παρεμβάσεις εγώ λόγω και δικό του, γιατί επισέρχεται και η δικιά μου δικότητα και νευρολογία και ψυχιατρία και εγώ είμαι από τους παλιούς και έχω και τις δύο ειδικότητες. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν για την, ποια είναι, τι σημαίνει δυσλειτουργία, μιλήσαμε για ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η φυσιολογική λειτουργία θα λέγει κανένας. Να πάμε λίγο τώρα σε αυτήν τη δυσλειτουργία στη διάγνωσή της. Βεβαίως. Έτσι. Όταν ναι, η λειτουργία είναι καλή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, σωστά. Πώς θα κάνουμε λοιπόν τη διάγνωση? Να πάμε, να ρωτήσω κάτι. Η πρόορη εξπερμάτιση δεν είναι δυσλειτουργία? Ναι, αλλά δεν είναι αισθητική δυσλειτουργία, είναι σεξουαλική δυσλειτουργία, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, είναι άλλος κανόνας που οφείλεται στον λοιπόν οργασμό. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα κάποια άλλη φορά. Ναι, άρα λοιπόν η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική λειτουργία έχει μία διαφορά με το αυτό. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, βεβαίως, σεξουολογία πάνω σε αυτό. Ναι. Βέβαια και εκεί μέσα παίζονται πολλά πράγματα. Και όπως είπατε νωρίτερα στο προηγούμενο, το ότι παλιότερα θεωρούνταν όλα το 80% ψυχολογικά και το 20% ότι ήταν οργανικά, τώρα πάμε αντιστροφή, φτάσαμε στο 50% και τώρα περάσαμε. Πάμε λοιπόν στην οργανικότητα σε ένα μεγάλο βαθμό και οπωσδήποτε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα λοιπόν, πάμε για διάγνωση. Ωραία. Πώς θα κάνουμε τη διάγνωση του προβλήματος? Πολύ σωστά. Πρώτα από το ιστορικό. Θα ακούσουμε τον ασθενή. Από το ιστορικό πια. Το πιο βασικό από όλα. Κι όμως, εγώ ναι, έχω τώρα... Δεν επιμένουμε και πρέπει να επιμένουμε. Τόσα χρόνια γιατρός. Με αυτό το ιστορικό ο κόσμος δεν επικεντρώνεται να σου δώσει καλά εντάξει νομίζω έτσι, νομίζω έτσι. Ενώ είναι το βασικό, το ιστορικό, αυτή τη λεπτομέρεια που θα σου δώσει μπορεί μόνο από εκεί να καταλήξεις κάπου και να αποφύγεις ένα μεγάλο πλήθος εξετάσεων. Βεβαίως. Λοιπόν, να, πάμε. Για να αποκλείσουμε πολύ σωστά όπως είπατε και αρπάζουμε από το τελευταίο ένα ψυχογενές αίτιο, οπότε δεν θα ασχοληθούμε καν με τον άρρωστο. Λοιπόν, ρωτάμε πόσο χρόνο έχει το πρόβλημα και το κυριότερο, εάν έχει νυχτερινές ή πρωινές στήσεις. Κάθε άντρας πρέπει να έχει 2-6 νυχτερινές στήσεις, έστω και αν δεν τις καταλαβαίνει. Ναι. Ρωτάμε τον ασθενή, να, σε αυτό το κομμάτι επιμένουμε δηλαδή, εάν υπάρχουν, είναι δείγμα καλής λειτουργίας. Το ονείροξη που λέμε. Α, ναι, ονείροξη, ναι. Αυτό πολλές φορές συνεπάγεται και με εξπερμάτιση. Η νυχτερινή στήση είναι όταν σκληραίνει το πέος τη νύχτα. Ή την πρωινή στήση. Ή την πρωινή, μπορεί να είναι πρωινές. Κυρίως είναι το πρωί. Όπως είπα, κάθε φυσιολογικός άντρας πρέπει να έχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Έτσι. Λοιπόν, αξιολογούνται λοιπόν στο ιστορικό όλα αυτά. Αξιολογούνται. Εάν ο ασθενής έχει κάνει κάποια επέμβαση, ρωτάμε, ξανά πάμε πίσω. Τι φάρμακα παίρνει κλπ. Κλπ. Έτσι. Κάνουμε την κλινική εξέταση, δηλαδή βλέπουμε αν ο ασθενής έχει τα εξωτερικά του όργανα φυσιολογικά, αν έχει κάποια κρυψορχία, αν έχει κάποια φίμωση, αν έχει κάποια κλίση στο πέος, αν έχει υποσπαδία ή επισπαδία. Προχωράμε μετά σε βιοχημικές εξετάσεις.
στέλνουμε ένα παραπεμπτικό να δούμε κυρίως τι να δούμε. Να δούμε αν υπάρχει ζάχαρο, χοληστερίνη που μας απασχολεί, μια γενική αίματος και κυρίως να δούμε τις ορμόνες, αν υπάρχει σωστή τεστοστερόνη, προλακτίνη. Αυτά τα δύο είναι τα πιο απαραίτητα από την εξέταση που θέλουμε. Εν συνεχεία, για να μελετήσουμε αυτές τις στήσεις τις νυχτερινές, υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται Rigiscan. Μπορώ να το δείξω τώρα ακριβώς εδώ στο... Αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι συσκευή Rigiscan. Αυτό το παίρνει ο ασθενής στο σπίτι του, ναι. Το κρατάει 2-3 βράδια, εν συνεχεία αυτό καταγράφει τις νυχτερινές στήσεις και έχουμε μια τέτοια εικόνα όπως βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, το επάνω κομμάτι μας δείχνει ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, έχουμε δηλαδή τα μαύρα που φαίνονται επάνω, οι γραμμές σαν στήλες είναι στήσεις φυσιολογικές, ναι. Ενώ στις κάτω εικόνες βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ασθενικά και είναι ένα, δύο ή καθόλου, βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν, εν συνεχεία θα κάνουμε μία πιο σοβαρή εξέταση που λέγεται τρίπλεξ των αγγείων του πέους. Θα δούμε τα αγγεία, θα τα μελετήσουμε στον υπέρηχο ή ακόμα καλύτερα θα κάνουμε μία πιο επεμβατική επέμβαση. Δηλαδή θα βάλουμε μία ουσία αγγειοδιασταλτική μέσα στο πέος και θα δούμε πώς είναι τα αγγεία. Θα πετύχουμε δηλαδή μία τεχνητή στήση και θα κάνουμε τη μέτρηση του αίματος πώς γίνεται μέσα στο πέος. Υπάρχει και μια άλλη εξέταση που συνοδεύεται με ακτινογραφική εικόνα που λέγεται καβερνοζωγραφία, η οποία μπορούμε να δούμε, είναι πιο σοβαρή εξέταση βέβαια, γίνεται σε κέντρα, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει και φλεβική διαφυγή και να βάλουμε τη διάγνωση λοιπόν σύμφωνα με αυτά. Στο τέλος θα ρωτήσουμε και το έχουμε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο εμείς οι ουρολόγοι που λέγεται Διεθνής Δείκτης Στητικής Λειτουργίας, IIEF, ή εν συντομία το 5, δηλαδή αυτό έχει πάρα πολλές ερωτήσεις, μπορούμε να δούμε δηλαδή εδώ στην αρχή, εδώ είναι το ερωτηματολόγιο που λέει, ας πούμε, πόσο συχνά είχατε στήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δραστηριότητας ή πόσο οι σκληρές αυτές στήσεις ήταν ικανές ώστε να πετύχετε διείσδυση. Πόσο σας κράτησε, όλες αυτές τις ερωτήσεις τις κάνουμε και παίρνουμε έναν αριθμό. Εάν αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 25, έχουμε μια φυσιολογική λειτουργία. Αν ο αριθμός είναι 10 με 24 περίπου, έχουμε μια μέτρια. Και όταν έχουμε από το 6 και κάτω, έχουμε μια πολύ σοβαρή στητική δυσλειτουργία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη διάγνωση. Νιώθετε αρκετά χρόνια ουρολόγος. Βεβαίως. Νιώθετε ότι σήμερα οι ουρολόγοι καλύπτεστε από την τεχνολογία για να βάλετε τις διαγνώσεις που θέλετε, όχι μονάχα στη δυσλειτουργία και για το προστάτη και για τους καρκίνους προστάτη και για όλο αυτό. Νομίζω ότι στην τεχνολογία είστε καλά, ναι. Πολύ ψηλά πρέπει έχει βελτιωθεί να είστε, πάρα πολύ. Δηλαδή δύσκολα να ξεφύγει κάτι. Αρκεί βέβαια να καθίσει κανείς επισταμένος να κάνει έναν έλεγχο. Νομίζω ότι από απόψεως ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και στην περιοχή μας. Βεβαίως. Ναι, καλύπτεται. Ναι, καλύπτεστε, δηλαδή για οποιοδήποτε καλύπτεστε θέμα. Ναι, ναι. Μπορεί να καλύπτεστε, ναι, με το. Σε γενικές γραμμές, ναι. Που σε γενικές γραμμές, ναι. Και βέβαια δεν μιλάω και για τις άλλες ύστερα. Αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Υπάρχουν και εδώ τα πάντα. Ναι, περισσότερα ίσως από όσο θα. Δεν έχετε λοιπόν δυσκολία ιδιαίτερη για να βάλουμε τη διάγνωση. Για να βάλετε τη διάγνωση. Είπαμε από το ιστορικό θα μπει, βασικός παράγων ιστορικό, η κλινική εικόνα όπως την έχετε και βέβαια οι παρακλινικές εξετάσεις αυτές. Έχετε να προσθέσετε κάτι για τον έλεγχο περισσότερο στη διάγνωση? Δεν νομίζω, έτσι δεν είναι? Όχι. Και θα πάμε στο ζητούμενο τώρα. Τη θεραπεία. Είναι... Βεβαίως. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Τι μελιγενέστε. Βεβαίως. Πολύ βασικό. Ποια είναι η θεραπεία μας?
Βεβαίως, σαφώς το πρώτο. Για να, έτσι, να αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες έχουν βρεθεί. Ναι. Και νομίζω έχουμε και κάποιες εξελίξεις τελευταία. Βεβαίως, σε αυτό το θέμα. Αυτά, ναι. Αλλά θα έλεγα να εκείνη. Πάμε απλά για τις αυτές και να μπούμε και τελικά. Έτσι, θα τα περάσουμε γρήγορα. Στα νεότερα βεβαίως. Δεδομένα. Εφόσον είπαμε είναι κάτι από ψυχογενή αίτια, θα παραπέμπουμε σε εσάς. Το σβήνουμε, προχωράμε στα επόμενα. Επομένως, έχουμε τα φάρμακα. Τα φάρμακα τα οποία τα ξέρετε όλοι σας. Είναι οι λέξεις Viagra, δεν χρειάζεται να σας πω ότι την ξέρει ο κάθε άντρας. Έτσι. Έχουμε τέσσερα φάρμακα. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Είναι μια παρεξήγηση. Το Viagra δίνεται και σε καρδιακές, αν υπάρχει και σε παιδιά. Και παρεξήγηση. Ναι, κάποιοι δημοσιογράφοι είδαν. Μα από εκεί ανακαλύφθηκε. Το 1998 βγήκε για πρώτη φορά το Viagra. Από πνευμονική υπέρταση και από καρδιακές ανεπάρκειες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε λοιπόν τέσσερα φάρμακα να δείξουμε εδώ, τα οποία είναι η αναστολή της φωσφοδιεστεράσης 5. Τι κάνουν αυτά τα φάρμακα? Κάνουν τη στήση μας πιο διαρκή. Δηλαδή, τι κάνουν? Για να δείξω εδώ στην παθοφυσιολογία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη βιοχημεία της στήσης, δύο κουβέντες, για να πω τι κάνουν τα φάρμακα. Δηλαδή, τη μετατροπή της φωσφορικής γουανοσύνης σε κυκλική μονοφωσφορική γουανοσύνη. Εδώ δράει η φωσφοδιεστεράση 5. Είναι ένα ένζυμο το οποίο μετατρέπει την κυκλική μονοφωσφορική γουανοσύνη στην ανενεργή μορφή. Αν το κόψεις αυτό την ουσία, τότε δεν θα έχεις χάλαση, αλλά θα έχεις συνεχή ροή αίματος μέσα στο λίο μυϊκό κύτταρο και επομένως θα έχουμε την συνεχή στήση. Τα φάρμακα αυτά είναι αλήθεια ότι έκαναν μια επανάσταση στο θέμα της αισθητικής δυσλειτουργίας. Είναι απολύτως ασφαλή, έχουν μόνο μία αντένδειξη, που είναι οι ασθενείς που παίρνουν νητρόδι, γιατί μπορεί να κατεβεί η πίεσή τους σε αρρύθμιστα επίπεδα και να πάθουν σοκ κλπ. Επομένως, κατά τα άλλα, τα φάρμακα αυτά είναι ασφαλή, αρκεί βεβαίως να χορηγούνται από τον ειδικό και όχι από το φαρμακείο και να μην τα παίρνουν μόνοι τους οι ασθενείς. Έτσι. Έχουμε τέσσερα φάρμακα που είναι το ισιλδεναφύλι, βαρδεναφύλι, ταλταλαφύλι και αβαναφύλι. Δεν έχουν παρενέργειες σε γενικές γραμμές, παρά μόνο μία κεφαλαλγία και μία έξαψη ρινική, ειδικά μία ρινική συμφόρηση και μία κοκκινίλα στο μέτωπο σε γενικές γραμμές και μία δυσφορία στο στομάχι, ήπιες παρενέργειες. Κάποια από αυτά χορηγούνται με διατροφή και κάποια χορηγούνται με νηστικό στομάχι. Ας πούμε το Viagra που βγήκε πρώτη φορά δεν μπορεί με τη, επηρεάζεται η απόδοση όταν θα πάει κάποιος ένα λιπαρό γεύμα ή όταν θα έχει γεμάτο στομάχι του. Υπάρχουν κάποια άλλα φάρμακα όπως το Cialis και τα άλλα που δεν επηρεάζονται από την διατροφή. Σε γενικές γραμμές έχουν όλα περίπου εκτός από ένα μακρά δράση, δηλαδή πόσο δρούν αυτά τα φάρμακα, στο πούμε έτσι, όταν το παίρνει κάποιος, το παίρνει περίπου μισή με μία ώρα πριν την ερωτική επαφή, κρατάει αυτό το φάρμακο περίπου 4 με 6 με 8 ώρες, αλλά υπάρχει και ένα φάρμακο, το οποίο όταν βγήκε το λέγανε το φάρμακο του Σαββατοκύριακου, του Cialis, τα ταλαφύλι, το οποίο μπορεί να κρατάει μέχρι και 36 ώρες. Αυτή είναι η διαφορά όσον αφορά τη φαρμακοκινητικότητα. Αυτά είχα να πω. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε για τα φάρμακα, αλλά έχουμε και άλλα να πούμε περαιτέρω. Πάμε στα νεότερα δεδομένα. Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες πριν πούμε για τα νεότερα δεδομένα. Θεραπεία με κρουστικά κύματα. Να πάμε κατευθείαν στα κρουστικά ή να πω και δύο κουβέντες για τις ενδοπαιϊκές ενέσεις εδώ. Δείξε λίγο, Χρήστο. Μόνο θα αναφέρουμε τις ενδοπαιϊκές ενέσεις. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ αποτελεσματικό, αλλά είναι δύσκολο να το μάθει ο ασθενής. Ενώ βλέπετε ότι φτάνει στο 80%, η αποτελεσματικότητα με 90%, η αποδοχή πέφτει στο 30-50%, γιατί ο ασθενής δυσκολεύεται να κάνει κάθε φορά που θα θέλει μια σεξουαλική επαφή, να κάνει ένεση στο πέος. Πρέπει να κάνει έστω την ένεση μόνος του, ναι. Κρατάει πόσο κρατάει. Έτσι. Υπάρχουν και οι συσκευές καινού, λοιπόν. Και αυτό είναι μια μέθοδος η οποία
δεν έχει και το τελευταία τόσο μεγάλη απήχηση, γιατί ρουφάει το πέος στην ουσία και βάζουμε ένα δακτυλίδι μετά για να κρατήσει. Δεν έχει και τόσο μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μείνει πάρα πολύ ώρα για να μην έχουμε νεκρώσεις μετά. Έχουμε την τελειωτική λύση που είναι οι πεϊκές προθέσεις, τις δείχνουμε εδώ. Αυτές είναι μια αποτελεσματική και μόνιμη λύση, αλλά είναι η τελευταία λύση. Ναι. Και είναι μια χειρουργική επέμβαση και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο ασθενής να το αποφασίσει. Κοστίζει πάρα πολύ, ότι είναι όταν φτάνει στο αμήν, δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Οι προθέσεις βέβαια είναι, όπως βλέπετε, δύο ειδών. Οι άκαμπτες και μη άκαμπτες και άλλες δύο ειδών που είναι δύο και τριών υδραυλικές. Οι μη άκαμπτες είναι αυτές που είναι δύο σωλήνες που μπαίνουν μέσα στη θέση των συραγκωδών σωμάτων, οπότε το πέος είναι σε μία μόνιμη μη άκαμπτη θέση, αλλά η πιο ευγενική, θα έλεγα, και πιο καλή πρόθεση είναι αυτή που συνοδεύεται από τα τρία τμήματα, δηλαδή υπάρχει το ρεζερβουάρ, υπάρχει το κουμπί που μπορεί να εμφυτεύεται στο όσιο, το πατάει ο ασθενής, απελευθερώνεται το υγρό που υπάρχει στο ρεζερβουάρ που είναι φυτευμένο μέσα στην κοιλιά, πάει στα στοιχεία αυτά μέσα στο πέος και επιτυγχάνεται η στήση. Και μετά πατάς το κουμπί, απελευθερώνεις πάλι το υγρό, επαναφέρεται πίσω και επέρχεται η χάλαση. Αυτή είναι, όπως είπαμε, η πιο μόνιμη λύση, αλλά βεβαίως δεν αποφασίζει κανένας τόσο εύκολα. Υπάρχουν και παρενέργειες να πάθει κάποια λίμωξη, να μην πετύχει. Σε πρώτη φάση γίνεται η αλήθεια σε εξειδικευμένα κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι τα αποφασίζουν όμως. Κάποιοι το αποφασίζουν. Πολύ πιο δε οι ασθενείς. Κάποιοι τα αποφασίζουν. Ναι. Αυτά. Σε γενικές γραμμές για την θεραπεία που είπαμε μέχρι στιγμής. Εκτός από την καινούρια θεραπεία που είπαμε σήμερα, ότι ναι, υπάρχει και μια καινούρια θεραπεία. Έτσι. Λοιπόν, τα κρουστικά κύματα. Σε ένα λεπτάκι λίγο. Για να μας βάλω λίγο στο πνεύμα. Αμέσως ξεκινάει. Λοιπόν, αυτά είναι τα κρουστικά κύματα και θα εξηγήσουμε τι είναι. Ναι. Δεν κρατάει πολύ, ένα λεπτάκι το πολύ ακόμα. Τώρα βέβαια θα πούμε στη συνέχεια από πού παράγονται αυτά. Ναι, 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 θα μιλήσουμε αμέσως. Πώς φτάσαμε εδώ, λοιπόν. Πώς εφαρμόζονται είναι το βίντεο. Ναι. Αυτό ήταν για να πάρουμε μια ιδέα πώς είναι τα ακουστικά κύματα. Έχουμε και άλλα πολλά βίντεο να δείξουμε. Απλά να πούμε τώρα τι είναι αυτά τα ακουστικά κύματα, έτσι, και ναι, πώς παράγονται. Τα ακουστικά κύματα είναι εστιασμένα. Εγώ να πω το εξής, ότι είμαι από τους παλιούς γιατρούς. Δεν είχα υπόψη μου κάτι. Κάτι περιστασιακά πήρα από διάβασμα, δεν ξέρω. Επομένως, θα ενημερώσετε και εμένα τώρα να δείξω μαζί με τους φίλους που τέτοια ώρα ξενυχτάνε μαζί μας. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Τα ακουστικά κύματα είναι εστιασμένα κύματα, ακουστικά, τα οποία μεταφέρουν ενέργεια διαμέσω ενός συστήματος μετάδοσης. Δηλαδή, όταν τα εφαρμόσουμε σε έναν ιστό, λειτουργούν σαν μικρομηχανικές δυνάμεις που έχουν κάποια ποικίλα βιολογικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να δείξουμε την εικόνα. Δεν είναι υπέρηχη, όπως βλέπουμε. Επάνω είναι ένας τυπικός υπέρηχος, πώς είναι το κύμα, και κάτω είναι ένα κρουστικό κύμα. Δηλαδή, αυτό είναι το κρουστικό κύμα. Υπάρχει μία θετική και μία αρνητική φάση. Συνοδεύεται από μία ταχύτατη αύξηση της πίεσης και εν συνεχεία μία αρνητική φάση. Yeah. Είναι στην ουσία, για να πούμε ακριβώς εδώ βρισκόμαστε, το ιστορικό των ακουστικών κυμάτων.
Τα ακουστικά κύματα χρησιμοποιούνται ήδη και χρησιμοποιήθηκαν στην ουρολογία από τη δεκαετία του 80 στην εξωσωματική λιθοτριψία. Ναι. Απλά εδώ έχουμε χαμηλότερη ένταση. Δηλαδή αν εκεί έχουμε 1000 μπαρ, εδώ έχουμε 100 μπαρ. Και η ανακάλυψη ήταν τελείως τυχαία, για να κάνω και σύντομο ιστορικό και να πω ότι κάποτε η εταιρεία Ντορνέ, που είναι με την αεροδυναμική και ασχολήθηκε στη Γερμανία, στο Μόναχο, ήταν η εταιρεία που ανακάλυψε τα ακουστικά κύματα πρώτη φορά, γιατί είδε ότι τυχαία στα αεροπλάνα που προσέγγιζαν το φράγμα του ήχου δημιουργόταν σχασίματα που οφείλονταν στα ακουστικά κύματα που ήταν από τις φυσαλίδες του νερού, της υγρασίας. Αυτή η ανακάλυψη λοιπόν, σε συνδυασμό με τους μηχανικούς και με τους γιατρούς σε πειραματικό στάδιο, έδωσε την ανακάλυψη της εξωσωματικής λιθοτριψίας από την πρώτη εταιρεία, την Ντορνέ, η οποία έβγαλε τα ακουστικά κύματα στη θεραπεία της λιθίασης. Ναι. Εν συνεχεία αυτό γινόταν βέβαια από την εξής πηγή. Αυτή την πηγή που βλέπουμε εδώ πέρα. Δείξε λίγο, Χρήστο. Αυτή είναι τα ηλεκτροϊδραυλικά ακουστικά κύματα. Δηλαδή η πηγή, όπως βλέπουμε αριστερά, είναι ένα μπουζί. Το μπουζί αυτό, όταν γίνεται έκρηξη, αντανακλάει σε έναν ρεφλέκτορα στο F1 και συνεχεία πάει στο F2 και κάνει την εστίαση. Η εστίαση αυτή προκαλεί την ενέργεια των ακουστικών κυμάτων μέσα στο όργανο στο οποίο το διαπερνάει. Άλλοι, δεν είναι όμως μόνο αυτή η παραγωγή, υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, όπως είναι τα πιέτσοηλεκτρικά ακουστικά κύματα. Δηλαδή, οι κρίσταλοι πιέτσο υπάρχουν πάρα πολύ γύρω μας και είναι, δείξε Χρήστο λίγο να δείξω κάτι εδώ. Σε έναν αναπτήρα υπάρχουν πιετσοηλεκτρικοί κρίσταλοι. Ναι. Τώρα δείξε λίγο, σε παρακαλώ, πάλι το πλάνο. Λοιπόν, όταν εφαρμόσεις σε έναν κρίσταλο τέτοιο συν και πλην ηλεκτρικό ρεύμα, γίνεται μία διάταση. Εκπέμπεται ένα κύμα. Το κύμα αυτό μπορούμε να το εστιάσουμε. Όπως βλέπετε στην εικόνα, είναι οι κρίσταλοι στη σειρά εστιασμένοι και εν συνεχεία τα κύματα αυτά κατευθύνονται όλα σε ένα δεύτερο σημείο στην εστία, τη δεύτερη, και μας κάνει το δεύτερο φόκου στην εστία. Υπάρχουν και τρίτες πηγές, που είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δηλαδή όταν έχεις ένα ποινίο, το οποίο και αυτό με το ρεύμα σου παράγει ένα κύμα, το μπορείς να το εστιάσεις με την ακουστική πηγή και πάλι να εστιαστεί στο σημείο το φόκου, το δεύτερο, στην εστία. Αυτές λοιπόν είναι οι διάφορες, τρεις βασικά, πηγές παραγωγής των ακουστικών κυμάτων. Ναι. Ναι. Να πούμε όμως τι κάνουν αυτά τα ακουστικά κύματα, γιατί στο τι μας βοηθάν και ειδικά στο τι μας κάνουν στο θέμα της στήσης. Αφού δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο εδώ για να πούμε πότε απελευθερώνεται η ενέργεια όταν διέρχεται από επιφάνειες διαφορετικής ακουστικής διαπερατότητος και πώς τη μετράμε. Λοιπόν, να πάμε στο πιο... να δείξουμε εδώ λίγο πρώτα τα διάφορα μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα στο εμπόριο και είναι από κυρίως τρεις εταιρείες γερμανικές, αλλά και όχι μόνο, πήγαν αμερικάνικες και εβραϊκές εταιρείες. Λοιπόν, πώς το εφαρμόζουμε? Οπωσδήποτε χρειάζεται ζελέ, το οποίο να είναι σε επαφή με το μηχάνημα και με το όργανο. Ναι. Γιατί χωρίς αυτό το ακουστικό κύμα στον αέρα δεν μπορεί να μεταδοθεί. Χρειάζεται αγώγημο μέσο. Αφού λοιπόν θα μπει το ακουστικό κύμα, θα κάνουμε πρώτα τα σημεία αυτά που δείχνω, σε ποιο σημείο θα το εφαρμόσουμε, πάνω στο πέος. Ναι. Έτσι, όπως βλέπουμε εδώ τον ασθενή, πώς είδαμε προηγουμένως στο βιντεάκι, σε ποια σημεία στο πέος θα το εφαρμόσουμε. Έχουμε κάποιο σχέδιο εδώ πέρα. Όπως βλέπουμε,
χτυπάμε όχι πάνω ούτε κάτω στην ουρήθρα, αλλά στα πλάγια στο πέος, για να απορροφηθεί το κύμα και να διεισδύσει μέσα στο πέος, και φτάνουμε στο κυριότερο. Τι μας κάνουν αυτά τα ακουστικά κύματα στη στιτική δυσλειτουργία, τι μας κάνουν στο πέος. Έτσι. Έχουμε λοιπόν, εκτός από την άμεση αγγιοδιαστολή, ναι, δημιουργία νέων αγγείων. Εδώ είναι το πιο σπουδαίο. Έχουμε νέο αγγειογέννηση με τα ακουστικά κύτταρα. Και ξέρουμε ότι τα αγγεία είναι το παν στη στήση. Όταν υπάρχουν αγγεία πολλά και καλά, τότε έχουμε καλή στήση. Όταν έχουμε νέα αγγεία, έχουμε ακόμα καλύτερη στήση. Υπάρχει και μία θετική επίδραση όσον αφορά τα νευρικά κύτταρα, θα το δούμε και αυτό. Και έτσι, και στα ενεργοποιούνται τα βλαστοκύτταρα. Να δούμε λοιπόν, εδώ ακριβώς, ότι έχουμε νέο αγγειογέννηση, άμεση αγγειοδιαστολή, αναγέννηση των νεύρων και προσέλκυση προγονικών κυττάρων, δηλαδή βλαστοκύτταρα. Πώς κάνουν τα αγγεία, κυρίως με αυξητικούς παράγοντες, δηλαδή με το vascular endothelial growth factor και με τις συνθετάσεις, έχουμε δύο συνθετάσεις του οξυδίου του αζότου, την νευρική και την ενδοθυλιακή, που είναι υπεύθυνες για τη στήση. Λοιπόν, τα αγγεία αυτά είναι νέα, μπορούν να κρατάν καιρό και εν συνεχεία να έχουμε και καθυστερημένη νέα αγγειογέννηση. Αυτό είναι το καλό, ότι δεν είναι μόνο αγγεία που είναι εκείνη την διάρκεια και για λίγο και με συνεχεία εξαφανίζονται, αλλά μπορούμε να έχουμε και καθυστέρηση μέχρι και τη 12η εβδομάδα και περαιτέρω. Τώρα, στα δικά σας εδώ έχουμε τι κάνουν στα νευρικά κύτταρα. Έχουμε δει ότι απομακρύνονται οι κατεστραμμένοι νευρώνες, έτσι, αυξάνονται τα κύτταρα του Σβάν και πολλαπλασιάζονται οι ζώνες του Μπίνγκνερ, και έτσι έχουμε νέα νευράξονες, νέα νευρικά κύτταρα. Άρα στην ουσία έχουμε καινούργια αγγεία και καινούργια νεύρα. Πάρα πολύ βασικό. Μάλιστα. Δηλαδή αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα σήμερα έχουμε δει ότι φτάνει στο 70 με 80%. Πάρα πολύ σπουδαίο, ειδικά στους αγγειακούς ασθενείς. Όπως είπαμε, δεν είναι για όλους τους ασθενείς, αλλά για τους αγγειακούς ασθενείς. Υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή σε ποιους θα εφαρμόζουμε και σε ποιους όχι, πρέπει να έχει. Ναι, υπάρχουν πρωτόκολλα. Φυσικά υπάρχουν πρωτόκολλα, όπως είπα και προηγουμένως. Το εφαρμόζουμε σε κυρίως αγγειακούς ασθενείς, αλλά και το πώς το εφαρμόζουμε. Δηλαδή, το κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό προέκυψε με πολλή μελέτη. Ναι, με πόσο, ναι, και πόσο διαρκούν, ας πούμε. Ναι, το κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα, το κάνουμε 12 φορές συνολικά, και αν χρειαστεί κάνουμε επανάληψη μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα χρόνο. Δεν βλάπτει, ναι. Δεν βλάπτει το να κάνεις επανάληψη των κρουστικών κυττάρων. Και βέβαια δεν πρέπει να ισχύει ο κανόνας, γιατρέ, ήρθα, κάνε μου κρουστικά κύματα. Όχι, σαφώς. Αν θα μπει κάποιος στο πρωτόκολλο, θα πρέπει να το κάνει με τη σειρά. Δηλαδή, όλα τα θεραπεύουμε, όλα τα... Όχι, δεν μπορεί σαφώς, να είναι. Σαφώς. Έχουμε δείξει ότι... δείξε λίγο, Χρήστο, σε παρακαλώ, ότι το 2010 ήταν μια θεραπεία για Nobel Prize, μετά αποδείξαμε ότι δεν είναι πλασέμπο, το 2016 αποδείξαμε ότι αυτοί που παίρναν φάρμακα και κάναν την θεραπεία με κρουστικά κύματα περιορίσαν τα φάρμακα στο μισό και λιγότερο. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος χρειάζεται το Viagra, όταν κάνει τα κρουστικά κύματα, υπάρχει πιθανότητα να μην κάνει καθόλου χρήση των φαρμάκων, σε ποσοστό 50%, που είναι πολύ σημαντικό, και από αυτό το ποσοστό θα βελτιωθεί πάρα πολύ όταν θα παίρνει τα φάρμακά του. Παρενέργειες υπάρχουν? Παρενέργειες δεν υπάρχουν, καμία παρενέργεια. Δηλαδή, όφελος τελικά μπορεί να μην έχω. Μπορεί. Από ό,τι είπατε, η αποτελεσματικότητα είναι καλή. Ναι.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία ή δεν έγινε εκτίμηση καλή ή τελικά... Είναι πολύ βαριά περίπτωση που δεν μπορεί να είναι τελείως κατεστραμμένα τα αγγεία του και δεν μπορεί να δώσει κάτι. Ναι. Παρενέργειες δεν υπάρχουν όμως, δηλαδή να φοβάται κάποιος να κάνει λόγω χάρη λέει στο εξής, ότι στις σαξονικές τομογραφίες έχω μια παρενέργεια το ότι τρώω μια ακτινοβολία. Ναι. Ενώ στη μαγνητική τομογραφία έτσι, δεν τρώω κάτι, δεν έχω ακτινοβολία για να φάω τη μαγνητική τομογραφία να επηρεάσει κάτι. Εδώ λοιπόν παρενέργεια δεν έχουμε. Όχι. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ότι βοηθιέται κάποιος. Τώρα το ποσοστό εξαρτάται, είπαμε, από τη βαρύτητα και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ναι, συγγνώμη, έβαλα εδώ μία... Ναι. Ναι, αυτά είναι εν συντομία. Βεβαίως μπορούμε να πούμε για τα ωφέλη ότι είναι μία μέθοδος που γίνεται στο ιατρείο. Δεν χρειάζεται νάρκωση. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δράσεις. Δεν πονάει. Δεν πονάει καθόλου. Είναι τελείως ανώδυνη. Ή μπορεί ο ασθενής να αισθάνεται ένα μυρμικίασμα, πώς το λέμε, ένα τσίμπημα ή σαν να σε γαργαλάει κάτι. Αλλά είναι τελείως ανώδυνη. Επιστρέφει στις δραστηριότητες του κανονικά, έτσι. Κερδίζει με την έννοια ότι υπάρχει ο αυθορματισμός στη σεξουαλική επαφή. Δεν χρειάζεται να κάνει ή να πάρει το φάρμακό του ή να κάνει την ένεσή του ή οπωσδήποτε να... και είναι μια αιτιολογική θεραπεία και ριζική και όχι συμπτωματική. Δηλαδή δεν θεραπεύει το σύμπτωμα, θεραπεύει την αιτία στην ουσία. Ναι. Να ρωτήσω και επειδή ρωτάνε, είμαστε σε... λέμε ότι βγαίνουμε από την οικονομική κρίση. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ότι έχουμε βγει από την οικονομική κρίση και ο κόσμος έχει μάθει αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Ρωτάει πόσο τελικά αυτή η εξέταση δικαιολογείται καθόλου στο δημόσιο. Δεν δικαιολογείται ακόμα, ίσως μπει αργότερα, αλλά δεν είναι και απαγορευτική. Να σκεφτείτε ότι μία συνεδρία είναι όσο μία επίσκεψη. Ναι, αλλά όχι όλες οι συνεδρίες εννοείται, αλλά... Και ακόμα λιγότερο. Δεν είναι απαγορευτικό το ποσό. Και φραστικά θα έλεγα. Το λέω ότι πάρα πολλές εξετάσεις δεν δικαιολογούνται στο ταμείο. Δεν έχουν πέσει. Υπάρχουν περιορισμοί αρκετοί. Και φυσικά μια νέα αυτή μέθοδος που είναι αυτή, ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, φυσικά δεν έχει μπει ακόμα αυτό. Ενδεχομένως, αν υπάρξει πρόβλημα, να μπει στη συνέχεια, αλλά δεν είναι απαγορευτικό και το κόστος της αυτής παρενέργειας δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, εάν εκτιμηθεί καλά μια κατάσταση, μπορεί ένα άτομο να πάρει τη βοήθεια που τη θέλει, που τη χρειάζεται. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Γιατί... Όχι, να δούμε εδώ ένα βιντεάκι που έχουμε από διάφορες εταιρείες. Ναι. Να δούμε λίγο ένα βιντεάκι πολύ χρήσιμο που δείχνει ακριβώς πώς δουν και τα ακουστικά κύματα. Ναι. Λέει ότι πολλοί άντρες επηρεάζονται, αυτό το ξέρουμε. Βλέπουμε τα φάρμακα και τις επεμβατικές μεθόδους, οπωσδήποτε. Ναι, οι μέθοδοι αυτοί, οπωσδήποτε, έχουν παρενέργειες και ο αυθορμητισμός που χάνεται. Βλέπουμε εδώ, λοιπόν. Ναι, λέει για το μηχανισμό της στήσης που είχαμε πει και εμείς και τον δείχνει εδώ πολύ ωραία. Αυτά που είπατε κι εσείς με την απόφραξη των αγγείων, αρτηριοσκληρωτική νόσος. Τα είπαμε ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες. Ναι.
αυτόματη και χωρίς εξαρτώμενη από φάρμακα σεξουαλική δραστηριότητα. Λέει για το μηχάνημα ένα συγκεκριμένο της Δόρνια. Εδώ είναι η παραγωγή από το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο. Πώς μπαίνουν τα ακουστικά κύματα, θα μας δείξει αμέσως. Λέει ότι διαρκεί πάρα πολύ λίγο, ότι ο ασθενής έρχεται και φεύγει. Ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Εδώ πώς βάζει ακριβώς το ζελέ, να, μας δείχνει πάρα πολύ ωραία, δείτε. Τέσσερις με πέντε χιλιάδες χτυπήματα είναι σε κάθε συνεδρία. Αυτό το κρίνει βέβαια ο γιατρός που κάνει. Συνήθως όμως τόσος είναι ο αριθμός. Δεκαπέντε λεπτά με 20 και χτυπάει και πολλές φορές στη ρίζα εκεί του πέους, στη βάση των μυρών, για να πιάσουμε όλα τα σημεία. Και στενούς εκεί είναι πολλές φορές. Μερικές φορές, ναι, άρα δεν χτυπάμε την ουρήθρα. Χτυπάμε πιο πολύ τα... Να. Οπότε δείτε τι γίνεται εδώ με τα χτυπήματα. Έχουμε... Περίπτωση. Καινούργια αγγεία. Δημιουργούνται νέα αγγειογέννηση. Θα χρησιμοποιηθούν τα ακουστικά κύματα και σε άλλες παθήσεις αγγείων. Ναι, βεβαίως. Ναι. Θα το πω αμέσως, βεβαίως. Πιθανότατα. Ναι. Μισό λεπτό να τελειώσουμε. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Να γίνει πρόσβαση προς τα εκεί, δηλαδή, ίσως να βοηθούσε. Εδώ λέει πως ο δείκτης βελτιώθηκε κατά 7 μονάδες, αυτά που είπα προηγουμένως, ο διεθνής δείκτης αισθητικής λειτουργίας, πως βελτιώθηκε με την... Είναι εύκολο γιατί δεν είναι επεμβατικό, είναι ανώδυνο, γίνεται σε εξωτερική βάση και ο ασθενής έχει μόνο όφελος από αυτή την... Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ένας άλλος... Το κλείνουμε. Λοιπόν, ένας άλλος τομέας αυτή τη στιγμή υπό μελέτη είναι η νέα αγγείωση στην καρδιά, δηλαδή... Ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, τώρα γίνονται έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα. Ίσως έχουμε σύντομα κάποια αποτελέσματα, πως κάνουμε το bypass και θέλουμε να κάνουμε νέα αγγεία. Ίσως υπάρχουν τεχνικά προβλήματα να μπορεί να έχει πρόσβαση καλή όσοι έχει. Ναι, εκεί είναι πιο άμεσο. Αλλά πρέπει να γίνει η αιστεία, να υπάρχει δυνατότητα τα μηχανήματα να εστιάζουν πιο μέσα στην καρδιά. Ναι, σε άμεση επαφή τα αγγεία, στο οποίο αποτείνεις τα άλλα όργανα για να μπορέσεις να βγάλεις τις πλάκες. Ναι, και μία άλλη πάλι δεν το έχω πει, αλλά γιατί το θεώρησα είναι εκτός ειδικότητος. Είπαμε ότι στα 1000 μπαρ ήταν η εξωσωματική λιθοτριψία, εκεί που θέλουμε πάρα πολύ δύναμη. Στα 500 έχουμε τις ορθοπαιδικές παθήσεις, δηλαδή οι φυσικοθεραπευτές σήμερα χρησιμοποιούν κρουστικά κύματα για παθήσεις, τενοντίτιδες κλπ. Όταν έχουν γόνατα και αγκώνες κλπ. Τελικά ένα στήλι υπερήχων είναι οι υπερήχοι που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά. Ναι, είναι άλλο πράγμα, αλλά είναι θεραπευτικό εδώ. Δεν είναι όπως ο υπερήχος, είναι θεραπευτικό. Και... Μία τελευταία εφαρμογή που γίνεται στην ουρολογία πάλι των κρουστικών κυμάτων είναι το χρόνιο πυελικό σύνδρομο, δηλαδή όταν έχουμε κυρίως χρόνιες προστατίτιδες που δεν οφείλονται σε μικρόβιο, μη μικροβιακές και ο ασθενής έχει πολλά προβλήματα
τότε τον βάζουμε στα κρουστικά κύματα με άλλο πρωτόκολλο. Σίγουρα όταν υπάρχει και άλλη συστηματική πάθηση. Ναι. Θα γίνεται αυτοχρόνα και η άλλη θεραπεία για την άλλη πάθηση. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει το διαβέτη να δουλεύει, την προστατήτητα να δουλεύει και εσύ να προσπαθείς μόνο με υπερήχους να αποκαταστήσεις μια κατάσταση. Δεν είναι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει και το ένα και το άλλο. Και φυσικά η συστηματική πάθηση είναι και δυσκολότερη. Σαφώς. Και το εφαρμόζουμε τελευταία στην νόσο του Πεϊρονή, όπως είπα προηγουμένως, που είναι στραβό το πέος. Εκεί βέβαια με άλλο στόχο να συντρίψουμε την ουσία που σχηματίζεται και στραβώνει το πέος. Ναι. Δηλαδή να σπάσουμε ακριβώς τον συνδετικό ιστό για να γίνει πιο ομαλό. Αυτό είναι υπό έρευνα. Δεν έχουμε εκεί τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά στη δική της λειτουργία έχουμε αποδεδειγμένα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και διεθνώς, αλλά και εδώ έχουμε δύο διατριβές από τον κύριο Σοκολάκη και τον κύριο Καλυβιανάκη, ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στο Ηράκλειο, που έχουν αποδείξει σε έρευνες που κάνουν σε επίμειες, στα ποντίκια δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι θεωρία μόνο. Δεν πάμε να είναι μια αρχή που θα έχει την εξέλιξή της. Σαφώς. Όπως κάθε μηχάνημα. Θα το δούμε αργότερα. Αλλά τώρα έχουμε μελέτες στην καρδιά. Δεν βγήκαν ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα δείξει. Αλλά στο πέος είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα και ενθαρρυντικά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Το όνειρο των περισσότερων άνδρων είναι πότε θα γίνει μεταμόσχευση και επιμήκυνση. Πόσο μακριά είμαστε. Αυτό δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά σε αυτό. Το περισσότερο το όνειρο, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι η επιμήκυνση, ναι, ή η μεταμόσχευση. Γιατί και η επιμήκυνση είναι ένα. Πολύ μακρινό είναι. Ναι, λάθος αντίληψη, είναι μια λάθος αντίληψη, γιατί στην ουσία και εκεί τότε βάζουμε λίπος και κάνουμε στην ουσία πιο παχύ το πέος και δεν το κάνουμε πιο μακρύ. Επομένως θα πρέπει, επειδή δεν παίζει ρόλο το μέγεθος αλλά η ποιότητα, να φύγουμε από αυτό το μύθο και να κοιτάξουμε αν υπάρχει μια καλή στήση, τότε θα υπάρχει μια καλή λειτουργία. Και εδώ στο τέλος που είπαμε και για την πρόληψη, να πούμε, επειδή δεν είπαμε καθόλου για τους παράγοντες εξωγενείς, που είναι το κάπνισμα που βλάπτει τα αγγεία, και τώρα βλέπουμε στα πακέτα το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τις στήσεις σας και όχι τους πνεύμονες μόνο. Το κάπνισμα παλιά θεωρούνταν ότι μετά την πράξη ο άλλος μπορούσε να καπνίσει και περίμενε ύστερα να πάει κι άλλη φορά. Η πρόληψη φυσικά πρέπει να πάμε στις αιτίες, στην αρχή, καλή υγιεινή ζωή, άσκηση, χαμηλή χοληστερίνη, έτσι, και καλή ψυχική υγεία, που το άγχος πάντοτε είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Τελικά θα πάμε πάλι στη διατροφή, σε αυτή τη μεσογειακή διατροφή, στην άσκηση. Έτσι. Την άσκηση. Θα πάμε και στην, και το 20%, το 30% δεν είναι λίγο το ψυχολογικό. Θα πάμε και εκεί στην αποφύγει του άγχους, του στρες, της καθημερινότητας. Οπότε τα προβλήματα θα είναι λιγότερα. Και όπως είπα και από την αρχή, πολλοί βασανίζονται με αυτό, γιατί υπάρχει ο μύθος. Πολλής μύθος υπάρχει στους προβληματισμούς αυτούς. Οπότε επιβαρύνεται, γίνεται χειρότερη η κατάσταση. Και γι' αυτό είπα αυτές εξ αρχής ότι βασανίζεται πολλοίς κόσμος, ανδρικός πληθυσμός, ταλαιπωρείται, προβληματίζεται καθημερινά από αυτή την ιστορία, ενώ δεν θα έπρεπε. Ή ας το δεχθώ σε ένα σημείο, στο βαθμό αυτόν δεν θα έπρεπε. Και μάλιστα σήμερα που μπορώ να πάρω κάποιες οδηγίες και να πάρω κάποια βοήθεια, η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά, μπορούμε να πάρουμε κάποια βοήθεια. Δεν θα ήταν άσχημο να πάρω τη βοήθεια αυτή, να τα βρω με τον εαυτό μου, συμβιβαστώ με ορισμένες καταστάσεις και σίγουρα θα υποφέρω λιγότερο. Όπως γίνεται με όλα τα προβλήματα και με όλες τις αρρώστιες, πρέπει να συμβιβαστεί κανείς. Με το πρόβλημα, συμβιβάζει τον εαυτό του με το πρόβλημα αυτό. Και αν μπορεί να το επιλύσει. Του προβλήματος και να μην αφήσει
στην άκρη την αντιμετώπιση, τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος του. Έτσι θα έχει μια ποιότητα ζωής που είναι και καλύτερη, δηλαδή, και αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω. Κύριε Σαραφίδη, νομίζω ήταν αρκετά χρήσιμο. Το καλύψαμε το θέμα. Ναι. Έχω και άλλα βιντεάκια, αλλά δεν χρειάζεται, παρόμοια. Ο ανδρικός πληθυσμός, πιστεύω, να πήρε κάποια μηνύματα. Ερωτήσεις μπορεί να υπάρχουν. Έχω πει και άλλες φορές, αγαπητοί φίλοι, ότι μπορεί να απευθύνεστε σε εμάς, τόσο σε εμάς που παρουσιάζουμε την εκπομπή, όσο και στους καλεσμένους μας μπορεί να απευθύνεστε. Ακόμα και τα ερωτήματα μπορεί να έρχονται και προς το κανάλι, αλλά και προς τον Ιατρικό Σύλλογο. Και τα βλέπουμε στη συνέχεια και ακόμα και προτάσεις για κάποια θέματα που θέλετε να βγάλουμε. Δεν θα ήταν άσχημο να μας τις δώσετε. Θα μας βοηθήσετε, θα έλεγα, να γίνουμε χρησιμότεροι με αυτήν την εκπομπή, που ο στόχος μας είναι αυτός. Να γίνουμε κάπως χρήσιμοι πέρα από το ιατρείο μας, πέρα από το, τη θέση καθαρά την ιατρική, την επαγγελματική, σε κοινωνικό επίπεδο να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι. Εγώ το θεωρώ υποχρέωση των επιστημόνων αυτό. Και γι' αυτό είπα και άλλες φορές στους καλεσμένους μου, δεν τους ευχαριστώ. Να τους πω ευχαριστώ που ήρθατε. Το θεωρώ ότι πρέπει να είναι υποχρέωση του καθενός να έρθει εδώ, έτσι, να πει αυτά που ξέρει και να βοηθήσει αυτούς που ξενυχτάνε απόψε ή και τις άλλες φορές. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια προσπάθεια από τους συναδέλφους να αφήσουν λίγο, να ρίξουν μια ματιά, να φρεσκάρουν αυτά που θα πούνε. Θα πρέπει να αφήσουν την ώρα τους να έρθουν εδώ. Γι' αυτόν τον λόγο τους ευχαριστήσουμε λίγο, και γι' αυτό σας ευχαριστήσω, κύριε Σαραφίδη. Και να το πω έτσι απλά, που λέει αυτό, να μην χαθούμε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή που θα έχετε και κάποιο θέμα νεότερο. Βεβαίως. Ή και ακόμα αυτά τα τετριμένα, θα έλεγα. Η επανάληψη, πρώτα-πρώτα, δεν μας ακούνε πάντα οι ίδιοι. Μας βλέπουν, μας ακούν και μας βλέπουν στο κανάλι. Δεν είναι πάντα οι ίδιοι. Αλλά και η επανάληψη δεν κάνει καλό και όχι κακό. Και έτσι νομίζω ότι αυτή η επιστημονική προσφορά προς τους συμπατριώτες μας είναι χρήσιμη. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε για κάποια άλλη συνάντηση. Βρείτε κάποιο θέμα. Υπάρχουν αρκετά θέματα που απασχολούν. Για σας, αγαπητοί φίλοι, σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, ένα καλό ξημέρωμα. Να θυμάστε ότι αύριο το μεσημέρι, στις 1 η ώρα, η εκπομπή αυτή επαναλαμβάνεται. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.